Έλα. Α, όχι τον Μπούστη! Όχι τον Μπούστη! Γαμώ το σταλιό σου, γαμώ τι είμαι, τέταρτος γαμώ το με μένα αναποδογγείλεις τελευταία στιγμή. Πέμπτος γύρος η άλλη είναι πολύ κοντά μου. Μίτσο μπορείς, μπορείς να προκριθείς. Μίτσο μπορείς, στον τελικό να πας, Μίτσο μπορείς. Έλα. Hello, 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 hello. Γεια σας φιλαράκια μου, μπαίνουμε στα μέσα του Ιούλη. Και μετά πολύ καιρό που έχω παίξει αρκετά εδώ πέρα Dirt 4 στο PC, θα παίξω, έχω φτάσει level 9, το γράφω από πάνω. Έχω 138.000, 139.000 περίπου χρήματα και τα δολάρια αυτά τι είναι, και έχω φτιάξει την ομάδα μου, η οποία έχει ένα αυτοκινητάκι, νομίζω έχω πάει προς το παρόν, δεν έχω αγοράσει δεύτερο. Είμαι λίγο τσίπης. Το Dirt 4 κυκλοφόρησε πριν κάνα μήνα, PS4, Xbox One και υπολογιστές, και είναι συνέχεια το Dirt 3 και το Dirt Rally. Είναι μια μίξη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το παίξεις ακόμα κι αν είσαι καρακαβλωμένος με το simulation κομμάτι, ή αν είσαι απλά γουστάρεις τα rally παιχνιδάκια. Team name, Dimka. Έτσι, αυτά εδώ πέρα είναι τα χρώματα και αυτό είναι το αυτοκίνητο που έχω. Κοίτα πως το έχω φτιάξει, ωραίο δεν είναι, είναι λίγο ταμτάκος με τα πράσινο-κίτρινα και μεταλλικά γαλάζια. Τόσο πάντων δεν πειράζει, αυτό είναι το αυτοκίνητο που έχω πάρει, ένα αυτοκίνητο που πάρει. Το παιχνίδι λοιπόν έχει πρωτάθλημα, διάφορα πρωταθλήματα, και μπορείς να τα παίζεις είτε με τη δικιά σου ομάδα που πρέπει να αγοράζεις αυτοκίνητα, τα οποία είναι κατάλληλα για κάθε είδος αγώνα. Να αναβαθμίσεις εδώ πέρα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, πάνω την garage expansion, πρέπει να δώσω 100.000 για να μπορώ να χωράω 8 αυτοκίνητα μέσα, αυτή που έχω μόνο ένα δεν με ενδιαφέρει, να το αναβαθμίσω. Αυτό μπορώ να το αναβαθμίσω, αλλά να το βάλω εδώ έτσι, να το βάλω E αναβάθμιση, private collector basic, αλλά δεν με ενδιαφέρει να δώσω 50.000 για να έχω καλύτερες τιμές. R&D, θέλω 120.000 για να πάω στο επόμενο R&D, αλλά νομίζω ότι για να μπορέσω να πάω στο επόμενο πρωτάθλημα που έχω εγώ εδώ πέρα για παράδειγμα, αλλά εδώ πέρα νομίζω παίζω το Subaru Impreza 4 stages. Εδώ λοιπόν έχω κατέβει με ομάδα ξένη, όχι με τη δικιά μου ομάδα, εντάξει, γιατί μπορείς να κατεβαίνεις με δικιά σου ομάδα ή με ξένη ομάδα. Θα κάνω abort αυτό το πρωτάθλημα για να σας δείξω εδώ πέρα. Εδώ είναι το πρώτο επίπεδο rally, μετά έχει αυτό εδώ πέρα που είναι τα buggy, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, τα έδωσε κάποια στιγμή. Και εδώ πέρα έχει rally cross και historic rally. Πρέπει να ξεκλειδώσω 15 career events για να το κάνω unlock. Εδώ πέρα 10 career events, εδώ πέρα το έχω ξεκλειδώσει. Εδώ λοιπόν έχω πάρει χρυσό σε αυτό τα δύο. Και εδώ τώρα σου λέει Australian Challenge ή Euro Shield Challenge Rally. Εδώ τώρα μπορώ να πάω με μια ομάδα, έτσι μου δείχνει εδώ πέρα, αυτή η ομάδα, έτσι, Blue Valley Motorsport, μου δίνει δυνατότητα να πάω να τρέξω για αυτούς ή μπορώ να τρέξω με δικιά μου ομάδα. Για να τρέξω με δικιά μου ομάδα πρέπει να πάρω ένα μάξι. Και για να πάρω ένα μάξι πρέπει να πάω στην αγορά αυτοκίνητο. Είτε στο garage που δεν έχω αυτοκίνητο εκεί πέρα, dealership ή classified. Τα classified λοιπόν εδώ πέρα είναι αγγελίες, χρυσή ευκαιρία που λέμε. Μπορώ να πάρω εδώ πέρα κάποιο αυτοκίνητο. Το Ibiza, το χάσα ρε, που ήταν πολύ φθηνό αυτό. Μπορώ να πάρω το Peugeot 306 να το αγοράσω δικό μου, άμα θέλω εδώ. Στο dealership έχει καινούργια αυτοκίνητα και καλά. Εδώ όμως δεν έχει αυτοκίνητο για την κατηγορία που θέλω να τρέξω. Μόνο το αυτό νομίζω τρέχει το Mitsubishi, το Lancer, NR4, R4. Θα πάω να πάρω το... R2 Kit Car ήταν αυτό εδώ πέρα, καταλαβες. Δύο είναι τα Kit Car, θα πάρω το Peugeot, το οποίο θα τρέξει με τα δικά μου τα χρώματα. Yes, δίνω 40.000. Και εμφανίστηκαν τα δικά μου τα χρώματα τώρα. Και αυτά είναι τα δύο αυτοκίνητα που έχω στο garage, 23.406 το Maxi. Τώρα έχω δικό μου. Και εδώ πέρα μπορώ να τρέξω με τη δικιά μου ομάδα. Ορίστε. Ταραγώνα, Ισπανία! Θα σου ρίξω μια ισπανική. Μπίκι. Α, είναι άσφαλτος εδώ, Πρώτη φορά άσφαλτος που βλέπω εγώ εδώ. Δεν ξεκίνησα καλά. Δεν οδηγείται πολύ καλά αυτό εδώ πέρα σε σχέση με το άλλο που είχα. Όχι ρε μαλάκα, δεν είναι καλό το 306. Το αγαπούσα πολύ αυτό το αυτοκινητάκι. Εγώ είχα παλιά το Peugeot 205. Το
πριν πάρω το τωρινό μου αυτοκίνητο πριν 12 χρόνια. 12 χρόνια το μάξιμο. Ένα Focus έχω, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Το 306 αυτό εδώ πέρα είχα το 205 που έμοιαζε πολύ την ίδια εποχή πάνω κάτω. Δεν το οδηγά πολύ καλά. Είμαι τρίτος εδώ πέρα. Πάνω δεξιά φαίνεται η θέση που έχεις με βάση το χρόνο που κάνεις, γιατί δεν τρέχεις αντίπαλος με άλλους παίχτες. Τρέχεις μόνος σε τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Αριστερά έχει αυτή την κάθε μπάρα, η οποία σου δείχνει τη θέση σου σε σχέση με τους, τον μπροστινό που έχει εκεί πέρα ένα τριγωνάκι και είναι ο πρώτος με το λεπτό το τρίγωνο. Και σου δείχνει και πόσο έχεις ακόμα για, για το επόμενο tier, δηλαδή που θα σε χρονομετρήσει, και πόσο έχεις και για να ολοκληρώσει τόσο ή άλλως τη συγκεκριμένη πίστα. Πάνω κεντρικά ο συνοδηγός σου μιλάει συνέχεια και σου λέει πώς πρέπει να στρίψεις, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην βλέπεις και τον δρόμο που έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί στην προηγούμενη περίπτωση με την εξωτερική την κάμερα κάποιες φορές βλέπω, κάποιες φορές δεν βλέπω τον δρόμο που έρχεται. Υπάρχουν 5 κάμερες, αν θυμάμαι καλά. Έχω διαλύσει το αυτοκινητάκι μου. Αυτή εδώ πέρα είναι η κάμερα που είναι και καλά η front bump, ας πούμε, που είναι και καλά μπροστά στον προφυλακτήρα και δείχνει κατευθείαν τον δρόμο. Είναι η πιο εντυπωσιακή όσον αφορά το πώς νιώθεις την ταχύτητα να εξελίσσεται. Α, έχω κάνει καλό χρόνο, τελικά είμαι πρώτος εδώ, έτσι. Λοιπόν, έχω το προ επίπεδο δυσκολίας, αλλά έχει δύο gaming modes ουσιαστικά. Έχει το simulation και το gaming. Εγώ έχω βάλει το gaming, το οποίο ουσιαστικά είναι πιο λιγότερο, πώς να το πω, είναι περισσότερο ανεκτικό στις απότομες κινήσεις και στα λάθη που μπορεί να κάνει, στα φρεναρίσματα και τα σχετικά. Έχω προφανώς αυτόματο κυβότιο, οπότε δεν βάζω χειροκίνητο κυβότιο. Και παίζω με το χειριστήριο του Xbox One. Για τους λάθους του simulation, προφανώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς άλλωστε ούτως ή άλλως τι βγήκα. Α, τελείωσε, δύο λεπτάκια έκανα. Και τελείωσε, βγήκα πρώτος. Ωραία, έκανα τον καλύτερο χρόνο σε αυτό. Τον πρώτο αγώνα του συγκεκριμένου stage του πρωταθλήματος που τρέχει εδώ πέρα. Βάλε el παπαγάι. Βάλε el παπαγάι, δισέντο. Λοιπόν, και αυτοί είναι οι sponsors μου, οι οποίοι sponsors μου δίνουν εξτρά χρήματα αν ολοκληρώσω τα targets, τους στόχους που μου βάζουν. Η Καρμπό, ο Κορμπό, μου έπρεπε να σε έναν αγώνα τουλάχιστον εγώ πρώτος το έχω ολοκληρώσει. Αυτό είναι κομπλέ. Η Blauhoff μου λέει να έχω λιγότερα 4 vehicle recoveries. Έχω 0 μέχρι τώρα, μέχρι να τελειώσει το event. Και εδώ πέρα λιγότερα από 9 δευτερόλεπτα penalty. Και τώρα έχω 0, οπότε μέχρι τώρα είμαι μέσα στο στόχο μου για να πάρω και τα εξτρά χρήματα που μου δίνουν οι sponsors, οι οποίοι είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Τους βλέπετε, τους διαλέγεις τους sponsors όταν φτιάχνεις την ομάδα σου. Όπως διαλέγεις και τα χρώματα, όπως διαλέγεις ουσιαστικά τα πάντα και το συνοδικό και τους μηχανικούς που έχεις στην ομάδα σου. Γενικότερα προτιμάω αυτή την κάμερα. Για όσους δεν ξέρουν πως τρέχουν αυτά εδώ τα πως το λένε, αυτά εδώ τα rally, ουσιαστικά τρέχουν σε συγκεκριμένους, σε συνεχόμενους αγώνες, ο καθένας μόνος του, με σκοπό στο τέλος να έχει τον καλύτερο χρόνο αθρηστικά, έτσι, δηλαδή προστίθονται οι χρόνοι που γίνονται σε όλα τα σκέλη, ας πούμε, ενός event, όπως είναι το πέρα, αυτό το δεύτερο σκέλος. Έτσι, εγώ είχα πάρει 7 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο στο πρώτο. Παραλίγο να πέσω και να κάνω recovery. Οπότε αυτά τα 7 δευτερόλεπτα μου δίνουν 7 δευτερόλεπτα διαφορά για να κρατήσω αυτή τη διαφορά στους επόμενους 3 αγώνες. Αυτό είναι ο δεύτερος, ας πούμε, έτσι, ακόμα και αν πάρω πέναλτι, ας πούμε, να προσέξω πάρα πολύ. Δύσκολο είναι εδώ πέρα. Ξαναβάλω μόνο τη μέσα την κάμερα. Είναι καλύτερο νομίζω πριν με τη μέσα. Αμάν, ένα κομμάτι από την προφυλακτήρα μου έφυγε. Θα πρέπει να το φτιάξω το αυτοκίνητο μετά. Όχι, όχι, μην πατάς το γρασίδι. Τι θα έχουν να τρώνε μετά οι αγελάδες. Και πρόσεχε τις μπάρες. Μετά θα πρέπει να βάλουμε το δημόσιο της Ισπανίας να φτιάξει τις μπάρες. Να με βάλουν εμένα να τις πληρώσω μετά, καταλαβες. Και έχει την μπροστινή κάμερα που είναι πάνω από το κακό, που είναι, η οποία είναι και αυτή αρκετά έτσι βολική όσον αφορά την ταχύτητα που σου μεταφέρει όπως τρέχεις. Καλό είναι αυτό την. Όχι, ένα ντρόν, ρε μαλάκα! Παραλίγο να κοπάνεις τον ντρόν! Αν είναι δυνατόν. Είμαι πρώτος, Ωραία. Δεξιά στροφή. Τα γραφικά είναι πολύ ωραία, ειδικά αν έχεις και καλύτερο σύστημα από αυτό που έχω εδώ πέρα τώρα. Γιατί με την 7 για να κρατήσω 60 frames per second έχω βάλει medium ποιότητα γραφικών και παίζω σε 1080p. Μπορεί να το παίξεις με high ποιότητα γραφικών 60 fps 720p, αλλά λόγω της εμβολεύει.
στο PC μου το κεντρικό, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι το PC που χρησιμοποιώ στο, στα γραφεία του Eternity. Το παίζω 4K Max Settings με 60 FPS. Είχα σκοπό να το κάνω εκεί πέρα το βίντεο, αλλά μετά, επειδή ακόμα δεν έχω βάλει VDSL, για να ανεβάσω ένα βίντεο 4K θέλω 24 ώρες και δεν προλαβαίνω τέτοια. Όχι, μην βγεις έξω ρε φίλε! Μην κουρέψεις το γρασίδι! Ωπα, πάμε να πάρω για αυτήν την κάμερα με το σπασμένο τζάμι. Φαντάζομαι στα μέσα του αγώνα θα μπορέσω να... παραλίγο. Να κάνω μερικές επισκευές γιατί... βλέπω να διαλύεται και να αφήνω τρελά κομμάτια στο αυτοκίνητο. Που μεγάλη πίστα αυτή συγκεκριμένη, ε! Πάμε! Έχω ασφάλεια τέτοιο! Τράφης κρυστάλλων, θα πάω να τα αλλάξω τα τζάμια μου. Τι ήταν αυτό? Θα έχω σπάσει μαλακά όλα. Ω, παιδί μου! Έλα! Ω, γιατί βάλει ο καθαριστήρες ρε μαλακά, χάλασαν οι αισθητήρες, όλα χαλάσανε. Δύσκολο τώρα στο τέλος αυτή η κατάβαση, έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγώνες σε άσφαλτο προφανώς. Λίγο χειροφρενάκι εδώ πέρα στην στροφή. Και εδώ φρενό, χειρόφρενο για να τις πάρεις γρήγορα. Και πάλι εδώ πέρα χειρό. Όχι ρε μαλάκα! Γύρνα μέσα. Όχι ρε πούστη μου! Έκανα recovery! Recover vehicle! Όχι ρε πούστη μου, θα με προλάβουν οι άλλοι. Πέναλτι 4 δευτερόλεπτα. Λίγο πριν το τέλος, μαλακία! Γαμώτο, βλακεία στο τέλος, γαμώτο κερατό μου. Από την υπερβολική σιγουριά. Σταμάτα και πρέπει να μην τον πατήσει αυτό να είναι. Ωραία μαλακα, πέμπτος γίκα. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάνω επισκευές. Recommended repairs. Εντάξει, είχα χρόνο να τις φτιάξω. Confirm repairs, ωραία. Χάλασα πολλά λεφτά, ε. Ωραία, τα φτιάξαμε αυτά εδώ πέρα. Το Max επανήλθε. Να το ρε φίλε! Να το ρε φίλε! Go to stage! Πάμε να τρέξουμε για τους δύο τελευταίους αγώνες για να δούμε τι θα κάνουμε στο πρωτάθλημα εν τέλει και τελικά. Εν τέλει και τελικός. Ο Αλβάρες είναι πρώτος. Το αυτοκίνητο αυτό έχει 15.000 χιλιόμετρα. 150.000 χιλιόμετρα μάλλον. Θα προσπαθήσω να μην μιλάω πάρα πολύ και να είμαι συγκεντρωμένος στις οδηγίες του συνοδηγού για να πάω καλύτερα. Έχει διάφορα μέρη του κόσμου που μπορείς να τρέχεις. Α, μαλακά! Λοιπόν, παιδιά, ό,τι κάνουμε εδώ πέρα στο παιχνίδι δεν βγαίνουμε να τα κάνουμε ποτέ στο δρόμο, εντάξει. Δεν κάνουμε κόντρες, δεν τρέχουμε πουθενά. Άμα θέλετε να τρέξετε, πηγαίνετε σε μια πίστα, κάπου θα βρείτε μια πίστα. Βάλτε αμάξι μέσα. Και εκεί πέρα τρέχτε όσο θέλετε, γιατί υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα να... και δεν κινδυνεύει ο υπόλοιπος κόσμος που είναι γύρω σας. Αν θα πάω σε αυτή την κάμερα για να βλέπω καλύτερα. Αυτή είναι by far η πιο εντυπωσιακή κάμερα, έτσι λίγο αγχωτική, γιατί καταλαβαίνεις πραγματικά πως τρέχεις. Στο μεταξύ θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι να υποστηρίζει VR, αλλά για κάποιο λόγο δεν υποστηρίζει ρε πούστη μου. Παρόλο που το προηγούμενο είχαν βγάλει ένα patch για το PS4, για το PC, το PS4 σίγουρα, το οποίο το αγόραζες για να το παίξεις σε VR. Αυτή η κάμερα για να παίξεις σε VR είναι τέλεια. Νομίζω κάνει σε μετό στο τέλος, ούτως ή άλλως. Νομίζω πάω καλά εδώ πέρα τώρα, γιατί είμαι συγκεντρωμένος στον δρόμο. Ω, μαλάκα! Έλα πάμε! Έλα πάμε! Όχι, όχι, όχι! Ωραία. Και γλίτωσα. Ωραία, το boost των Αλβάρες είναι πρώτος. Είναι σκληρός αντίπαλος. Τελευταία στιγμή θα καταφέρω αυτό να τον... Φαίνεται τόσο άλλος και στην μπάρα αριστερά, όπου είμαστε μάλλον ισόβαθμοι εδώ πέρα. Θα γίνει derby μέχρι τον τελευταίο αγώνα από ό,τι φαίνεται.
Γιατί οι διαφορές ήταν πάρα πολύ μικρές. Δεν ξέρω πώς το πήρα τόσο μεγάλη διαφορά στον πρώτο αγώνα, αλλά έκανα μαλακία στο τέλος του δεύτερου αγώνα και το πληρώνω αυτό τώρα, γιατί πρέπει να προσέχω και να κυνηγάω ουσιαστικά. Ακόμα και αυτό το ένα δευτερόλεπτο διαφοράς που έχουμε μπορεί να φανεί μοιραίο. Πρόσχε Μίτσο, πρόσχε. Ωχ, φάει εδώ πέρα τις μπάρες τα... Να έχεις να πληρώσει κάτι στο ισπανικό δημόσιο από ό,τι φαίνεται στο τέλος. Κατά βάση είναι πάντα δύσκολο γιατί σε παίρνει κάτι φόρα και πρέπει να προσέχεις την ταχύτητά σου ανά πάσα στιγμή μη σε πάρει καμιά στροφή κατηφορική και σε πετάξει εκτός δρόμου. Γενικότερα και στην πραγματικότητα ισχύει αυτό το πράγμα. Τα κατηφορικά στροφιλίκια, αν δεν είναι καλό ο δρόμο και έχει καμιά ανάποδη κλίση, πολύ εύκολα μπορεί να σε πετάξει έξω. Γιατί παίρνει και παραπάνω φόρα από ό,τι θα ήθελε λόγω τη κατηφόρα. Ενώ οι ανηφορικέ στροφέ, επειδή το αυτοκίνητο ζορίζεται και έχει καλύτερο έλεγχο του γκαζιού. Φυσική είναι. Έτσι. Είναι πιο δύσκολο να χάσει τον. Τη στροφή και το ρυθμό σου. Ρε φίλε, πολλές στροφές έχει αυτό εδώ πέρα. Δεν κοιτάζω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος καθόλου. Όχι, είναι πολύ καλός ο Αλβάρες από ό,τι φαίνεται. Έχει πάρει μεγάλη διαφορά εδώ πέρα στο τέλος. Βγήκαμε και μέσα στην πόλη. Wow. Πού πάω ρε μαλάκα. Ωραία φίλε, μπαίνεις και μέσα στην πόλη. Τι γαμάτο. Πού πάει το χωριό, το προσπεράσαμε. Όχι ρε μαλακά! Την έχασα τη στροφή. Τι μαλακία! Μίτσο! Ξανακοίτα στον δρόμο. Νομίζω τελείωνα. Ω, ο άλλος πήρε τρελή διαφορά. Πάει, τον ήπιαμε. Παιδιά, τη χάσαμε την πρώτη θέση. Πρέπει να εγκαταλείψω ο Αλβάρες τον τελευταίο αγώνα. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η πίστα ρε φίλε. Μου βγάλε το λάδι. Και έπεσα στην ευθύνη γιατί κοίταξα για λίγο να δούμε στη θέση είμαι. Κατάλαβες, δεν πρέπει να κοιτάζεις καθόλου σε τι θέση είσαι. Σκάτα. Πάμε να δούμε τον τελευταίο αγώνα και να δούμε τι θα γίνει. Τελειώνουμε. Oh. 15 δευτερόλεπτα πίσω, πόρε μαλάκα. Τουλάχιστον να κρατήσω τη δεύτερη θέση. Oh, πολύ μεγάλη αυτή η πίστα. Event standings είμαι δεύτερος. 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο και 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον, μπροστά από τον τρίτο. Εντάξει, τη δεύτερη θέση μάλλον την έχω καμπατζωμένη. Πολύ δύσκολα θα καταφέρω να βγω πρώτος συνολικά στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάνω quit. Δεν θα τον τρέξω τον τελευταίο αγώνα. Θα τον τρέξω άλλη στιγμή. Να σας δείξω και ένα κομμάτι ακόμα που έχει μέσα. Το πρώτο challenge είναι αυτό. Βλέπεις μια τέτοια πίστα. Όπου προσπαθείς να μαζέψεις. Μάλλον να τρέξεις την πίστα σε όποιο γρήγορα γίνεται. Μέσα στην πίστα έχει διάσπαρτα bonus χρόνου. Τα οποία σου δίνουν. Μάλλον μειώνουν τον χρόνο που έχεις διανύσει. Και ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια άλλα που σου αφαιρούν χρόνο. Έτσι, θα δείτε τώρα τι εννοώ. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Αυτά είναι καθαρά για να κάνεις go to challenge, ας πούμε. Προσπαθείς να κάνεις, να κάνω, για να πάρω το χρυσό πρέπει να κάνω κάτω από 2.42, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα αστεράκια. Κάθε αστεράκι σου αφαιρεί, μάλλον σου αφαιρεί ένα δευτερόλεπτο από το χρόνο που έχεις κάνει, οπότε έχεις ένα πλεονέκτημα εκεί πέρα και κάθε θαυμαστικό σου προσθέτει ένα δευτερόλεπτο στον χρόνο, βλέπεις. Το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο πολλά αστεράκια πάρεις, τόσο πιο καλός θα είναι ο χρόνος που θα κάνεις στο τέλος του event. Ενώ όσο πιο πολλά θαυμαστικά πάρεις, τόσο χειρότερο θα είναι ο χρόνος. Οπότε για να πετύχεις το σκορ που έχει εδώ πέρα, πρέπει και να τρέχεις καλά και να μην παίρνεις τα θαυμαστικά όπως τα πήρα εγώ εδώ πέρα τώρα, για παράδειγμα. Και εδώ πάνω πρέπει να πάω καλύτερα. Έλα! 2 και 53!
Κατά, δεν πρόκειται να. Με, 3 και 18, έχω 20 δευτερόλεπτα μπροστά μου. Έλα, ένα μετάλλιο τουλάχιστον. 3-0-4. Έλα, Μίτσο, μπορείς. Ένα μεταλλιάκι. Όχι, μην πάρεις το κακό πράγμα. Μην πάρεις το κακό πράγμα, Μίτσο. Όχι, 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 όχι. 3-16, 3-17. Ε, πήρα το χάλκινο. Τελευταίο. Πω, με 3-18 το χάλκινο και εγώ έκανα 3-17 και 9-36. Ω, όλε. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό. Το ένα που μπορείς να κάνεις. Και το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι μετατρέξεις με τα άλλα τα μαξάκια. Θα σας δείξω τώρα. Reds, get ready. Go, go, go. Τα μπις μπάγκες λοιπόν τρέχουν όλοι μαζί. Και γίνεται κακός χαμός, αλλά στρίβουν πολύ δύσκολα ρε φίλε. Και έχουν πολύ δύσκολο χειρισμό αυτά εδώ. Εντάξει, αυτό το χαμός, ωραίο μου σημαίνει. Κοίτα εδώ τώρα, με γάμισε ο πούστης. Με γάμισε ο πούστης, γαμώ το στανιό σου. Με βγάλαν εκτός δρόμου, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Πρέπει να πάω να τους πιάσω, το έχεις στρίβει πολύ δύσκολα. Πρέπει να είσαι εδώ πέρα, βασικά αυτό το να κάνεις είναι συνέχεια να κάνεις τέτοιο. Να σέρνεις επάνω στην άμμο στην πραγματικότητα. Έτσι να στρίβεις, όπου βγήκανε πολύ μπροστά αυτά, όπου θα φτάσω. Μικρή γύρη ενός χιλιόμετρου. Μικρή και πολύ γύρη, αυτό είναι το τέτοιο. Τουλάχιστον το μοναδικό κομμάτι που έχει μέσα το παιχνίδι για να έχεις έτσι ένα ανταγωνιστικό απέναντι σε άλλους αντιπάλους και να μην τρέχεις μόνος για να κάνεις το καλύτερο σκορ σε αγώνα. Εντάξει, καλά έχω πάει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Dirt 4. Προσφέρει πολλές ωραίες ώρες gameplay για τους λάτρεις των γρήγορων αυτοκινήτων και είναι τουλάχιστον πιο εύκολο οδηγικά σχέση με τα προηγούμενα γιατί το έχουν και αυτό το gaming mode το οποίο μπορεί να το παίξει και ένας κοινός θνητός και όχι δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα παγκόσμιο πρωταθλητής σε κανονικό ράλι για να μπορέσεις να παίξεις το παιχνίδι. Και τα beach buggies έχουν πάρα πολύ πλάκα γιατί μπορεί να παίξεις εναντίον αντιπάλων κανονικά και να τους βλέπεις, όχι μόνο να κάνεις κόντρες με χρόνους. Αυτά από μένα, ναι. Συνεχίζουμε εδώ πέρα στο κανάλι του Nintendo. Μέσα στο καλοκαίρι. Όπα, βγήκαν εκτός δρόμου αυτοί. Κατάφερα και βγήκα πέμπτος από 8ος. Ωραία. Άμα βγω τέταρτος θα πάω στον τελικό. Για να δούμε. Δεν είναι πολύ μακριά ο τέταρτος. Όχι, με φτάσαν οι άλλοι όμως, δε φίλε. Η μπάρα από μέσα είναι λίγο της φλακής στα σιδερά είναι για τους λεβέντες. Πού είναι ρε φίλε το αυτοκίνητο μπροστά που μου λες. Έλα! Ποιος με πέρασε ρε. Ποιος με πέρασε ρε φίλε, αφού είναι δίπλα μου, πώς με πέρασε. Όχι, δεν βλέπω μπροστά μου ρε πούστη μου. Λαπ 4. Πού στο πούτσο είναι ο άλλος ρε μαλακά, είναι μακριά. Είναι κοντά και μακριά ταυτόχρονα. Εδώ, εδώ. Νομίζω εδώ είναι η ευκαιρία μου. Να πάω από την εσωτερική, έλα εδώ είναι η ευκαιρία μου ξαναλέω. Μια καλή στροφή εδώ πέρα, τον πλησίασα νομίζω. Έλα, τον έχω! Θα σε καταπιώ ρε! Θα σε καταπιώ ρε! Θα σε καταπιώ παλιό παπάρα που με πετύχατε εκεί πέρα στην αρχή και με βγάλατε. Όπα! Είναι κοντά δύο! Πέμπτος γύρος! Τους έφτασα! Μίτσο! Είναι δική σου, βγες πέμπτος τουλάχιστον! Έλα το έχουμε! Όχι ρε, πούστη πάνω στη ρόδα εδώ! Όπα, όπα, κι άλλοι κολλήσαν. Έλα, έλα, έλα! Μπορεί να τον περάσει, τον έχεις, τον έχεις! Γαμώ το αφήνει πολύ σκόνη ο πούστης και δεν βλέπω μπροστά μου. Εδώ είναι, εδώ. Ω! Ο άλλος από εδώ γύρισε μόνος του. Ναι, βγήκα τέταρτος. Βγήκα τρίτος. Έλα. Α! Όχι τον πούστη! Όχι τον πούστη! Γαμώ το σταγιό σου, γαμώ τι είμαι. Τέταρτος γαμώ το με μένα από εδώ γύρισε τελευταία στιγμή. Πέμπτος γύρος, οι άλλοι είναι πολύ κοντά μου. Μίτσο μπορείς. Μπορείς να προκριθείς. Μίτσο μπορείς. Στον τελικό να πας, Μίτσο μπορείς. Έλα! Ω, τώρα είναι τελευταίος γύρος. Έλα, όχι, πέμπτος γύρος ήταν πριν. Έλα, Μίτσο.
πέρασε τους γάμο, το στάνιο τους γάμο εδώ πέρα. Τους καπνάκιδες εδώ πέρα που καπνίσουν. Ω, ω, ναι, ναι πάει αυτός, ναι, πάει κι άλλος. Και τώρα πρέπει να απομακρυνθώ μαζί τους, με ακουμπήσει κανείς κατά λάθος και με αναποδογυρίσει πάλι. Μίτσο φύγε. Τον πρώτο δεν τον προλαβαίνουμε. Α, τον βλέπω τον πρώτο, δεν τον προλαβαίνω βέβαια. Πω, πω ρε φίλε, τι τρελό καμπάκ έκανα. Ω, α, έλα, Μίτσο, το έχεις, δικό σου, δόμισε τους, γιος δεύτερος. Ελά, τερματίσαμε! Ναι! Λοιπόν, μια χαρά, πάμε τελικό. Αυτά για το παιχνίδι. Σας αφήνω, παιδιά! Φιλιά πολλά!